τμήματος του λιμανιού Λεμεσού. Αυτό τι σημαίνει για το Υπουργείο σας? Αυτό σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε με τον εξυγχρονισμό της λειτουργίας του λιμανιού της Λεμεσού, δημιουργώντας μια μελλοντική πύλη ανάπτυξης για τον τόπο μας, κύριε Κυριάκο. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Τα λιμάνια μας σε ένα νησί, τα λιμάνια είναι ιδιαίτερα πολύτιμα και με αυτή τη διαδικασία την οποία αρχίζουμε τώρα, άμεσα, θα μπορέσουμε επιτέλους να εξυγχρονιστεί η λειτουργία του λιμανιού, να αναπτυχθούν νέες εργασίες, να γίνουμε πιο, οι εργασίες μας να γίνουν πιο αποδοτικές για τους πολίτες και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να φέρουμε περισσότερη οικονομική ανάπτυξη στον τόπο. Μάλιστα, όταν λέμε εμπορικό τμήμα του λιμανιού, τι ακριβώς εννοούμε για να καταλάβουμε? Εννοούμε ότι δεν θα απολυθούν τα λιμάνια, ούτε θα απολυθεί η Αρχή Λιμένων Κύπρου. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα διατηρήσει την ιδιοκτησία των λιμανιών, αλλά θα παραχωρηθεί η διαχείριση του μεγαλύτερου χώρου του λιμανιού της Λεμεσού σε ιδιώτες, σε έμπειρους διαχειριστές, οι οποίοι θα εκμεταλλεύονται εκεί τις εργασίες. Μάλιστα, αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας, θα απολυθεί κόσμος? Όσον αφορά τους υπαλλήλους της Αρχής Λιμένων Κύπρου, δεν θα επηρεαστούν καθόλου τα δικαιώματά τους. Σε σχέση με άλλους εργαζόμενους που είναι στο λιμάνι, έχουμε καταλήξει σε διευθετήσεις, ώστε στις περιπτώσεις που θα επηρεαστούν τα δικαιώματά τους, οι εργασίες τους να έχουν την ανάλογη αποζημίωση. Εγώ πιστεύω ότι οι εργασίες, γενικότερα οι θέσεις εργασίες θα αυξηθούν, διότι θα υπάρξει αύξηση στην οικονομική δραστηριότητα. Και όταν μιλάμε για θέσεις εργασίας στη λιμενική βιομηχανία, δεν εννοούμε μόνο τις θέσεις που βρίσκονται στο ίδιο το λιμάνι, αλλά τις θέσεις εργασίας που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του λιμανιού, που είναι πάρα πολλές και αφορούν και άλλους οργανισμούς εκτός του λιμανιού. Άρα αυτή η ιδιωτικοποίηση του εμπορικού τμήματος πότε την βλέπετε να υλοποιείται, κύριε Δημητριάδη? Κύριε Κυριάκου, ξεκινούμε άμεσα, όπως έχω πει προηγουμένως. Εμείς ευελπιστούμε ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2016 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα μπορέσουμε να έχουμε έμπειρους διαχειριστές οι οποίοι θα αναπτύξουν περισσότερο τις εργασίες εκεί.